Ακούγοντας και τον κύριο καθηγητή, βεβαίως. Σε δύο θέματα θέλω να πω δύο κουβέντες. Το πρώτο, η πολυφωνία της κυβέρνησης που εντείνεται συνεχώς, νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα δύο ζητημάτων. Το πρώτο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ μεγάλες εσωτερικές αντιφάσεις, θεμελιώδεις θα έλεγα, που όσο και αν καλύπτονταν στην πορεία προς την εξουσία και τώρα στη διαχείρισή της, βγαίνουν μοιραία στην άσκηση των πολιτικών και στις επιλογές και στις προτεραιότητες και στις εξαιρετικά διαφορετικές κατευθύνσεις που έχει, ας πούμε, το κομμάτι που αναφέρεται στην Ευρώπη και το κομμάτι που αναφέρεται στην πορεία, την αυτόνομη της χώρας έξω από την Ευρώπη. Όχι μονάχα από το ευρώ, η επιστροφή σε ένα εθνικό νόμισμα, έξω από την Ευρώπη. Είναι προφανές ότι τόσο θεμελιώδεις αντιφάσεις δεν μπορούν να πάνε επί μακρόν μαζί και μάλιστα σε μια διακυβέρνηση και σε αυτή τη συγκυρία την τόσο έτσι ευαίσθητη όπως είναι η σημερινή. Σας επιλέγουν όμως ως ένα... Διαβάζω σε διάφορα δημοσιεύματα στο εξωτερικό ότι σας επιλέγουν ως ένα πολύ καλό εταίρο για αυτή την κυβέρνηση. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς λέγαμε πάντα και το λέγαμε ίσως και το λέμε ακόμα και ίσως έτσι με πιο έντονο τρόπο από ό,τι ίσως θα έπρεπε και λιγότερο διπλωματικό, ότι είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την κυβέρνηση, όχι να συμμετέχουμε στην κυβέρνηση, στις αποφάσεις που θα τη βοηθούσαν να κρατήσει τη χώρα στο ευρώ και στην Ευρώπη. Μάλιστα. Είναι προφανές ότι αυτό θα το κάνουμε και ισχύει. Αυτό δεν συνεπάγεται όμως ότι εμείς έχουμε την οποιοδήποτε έτσι, επιθυμία να συμμετέχουμε σε μια κυβέρνηση και μάλιστα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα είναι άλλο ζήτημα. Συνεχίζοντας το συλλογισμό μου, θέλω να πω και θα είμαι σύντομος ότι επίσης διακρίνει την κυβέρνηση το ότι δεν έχει ένα σχεδιασμό. Ενώ φώναζε και ήθελε εκλογές τα τελευταία δύο χρόνια, ήρθε σε εκλογές εντελώς απροετοίμαστη. Η έλλειψη αυτού του σχεδιασμού και μιας ολοκληρωμένης πολιτικής αντιμετώπισης των συγκεκριμένων προβλημάτων που ήξερε ότι θα αντιμετωπίσει, έχει απόρρεια και στη διαχείριση των εσωτερικών ζητημάτων και βεβαίως των διαπραγματεύσεων. Και κλείνω. Κλείστε με αυτό για να κλείνω. Ναι, σε σχέση με τη Ρωσία, κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να έχουμε μια πολυεπίπεδη και έξυπνη εξωτερική πολιτική και πολυδιάστατη. Όμως είναι άλλο αυτό και άλλο είναι να αφήνεις έτσι να διαρρέει, να φαίνεται ότι μέσα σε μια, να μου επιτραπεί η έκφραση, ένα κουτσαβακισμό και μια μαγιά που απειλώ εκείνους οι οποίοι θεωρώ ότι μου φέρνουν τα δεινά τα οποία υφίσταμαι, γιατί πάντα σπρώχναμε τις ευθύνες σε κάποιους τρίτους και σήμερα είναι οι κακοί εταίροι, θα μου δώσει λύση. Ο σεβασμός στους κανόνες, ο σεβασμός στις αρχές, ο σεβασμός στις δεσμεύσεις που έχουμε επιλέξει για να είμαστε μέλος της Ευρώπης και της Ευρωζώνης επιβάλλει μια άλλη προσέγγιση τέτοια.